Είμαστε όλοι μαζί μια παρέα και έχει προσθεθεί και μια φίλη. Είναι. Είναι η Ιλιάνα Ικοτζόγλου. Είναι γεια εδώ κοντά μας. Καλημέρα σε όλους. Πρώην ιδιωτική υπάλληλος. Πρώην. Θέλετε να έρθει στην τηλεόραση για να γίνετε γνωστή. Είναι η ίδια ερώτηση που έκανα και στο όχι, φίλο μου. Γιατί εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, σε όλους. Που μου τη θέτουν όλοι. Οι φίλοι, η οικογένεια, οι γνωστοί και που την βίωσα και πολύ ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Θέλω να μου πείτε, επειδή φαντάζομαι ότι έχει ξανατεθεί κάποια τέτοια ερώτηση, εάν εσείς μπορείτε να ζήσετε με 400 ευρώ και σας κοιτάζω όλους στα μάτια και θέλω να μου πείτε ειλικρινά, αν ήσασταν 30, μόλις παντρεμένος, πιθανόν κάποια στιγμή να κάνετε οικογένεια. Τι προσόντα έχετε εσείς? Ελπίζω ότι είναι καλά αυτά που έχω. Για πείτε το. Θα σας πω ότι στην τελευταία μου συνέντευξη, ο μελλοντικός εργοδότης μου πήρε τη συνέντευξη, είδε το βιογραφικό μου, μου λέει, α, ωραία, μου λέει, έχεις ένα πτυχίο οικονομικών, έχεις ένα μεταπτυχιακό δημοσίων σχέσεων, άλλη μια ειδίκευση στο εθνικό καποδιστριακό και έχεις και 10 χρόνια προϋπηρεσία. Πάρα πολύ ωραία, μου λέει. Κάποιος εργοδότης θα τα εκτιμήσει. Και τα εκτίμησε, θέλω να σας πω, με 400 ευρώ. Και όταν γύρισα και του είπα, 400 ευρώ το εκτιμάτε. Μου λέει, γιατί δεν είστε ικανοποιημένοι? Και λέω, συγγνώμη. Με 400 ευρώ, τι περιμένετε εγώ να καταφέρω να κάνω? Και σας κοιτάζω όλους στα μάτια και σας ρωτάω. Θέλω να με αμφισβητήσετε σήμερα, γιατί γι' αυτό ήρθα. Θέλω να με αμφισβητήσετε και να μου πείτε ότι δεν είναι σωστό που σκέφτομαι που θέλω να φύγω από τη χώρα μου. Δεν είναι σωστό που σκέφτομαι ότι τη γιαγιά μου που παίρνει 400 ευρώ και εκείνη θα πρέπει κάποιος να τη ζήσει. Και αυτός ποιος θα είναι? Ο μπαμπάς μου που ευτυχώς για μας ακόμα δουλεύει. Δεν είναι σωστό που έχω ένα σύζυγο αυτή τη στιγμή που δουλεύει σε μια βαριά βιομηχανία που σχετίζεται με τις κατασκευές και είναι ο κλάδος ο πρώτος που έχει πληγεί, όπως γνωρίζετε όλοι, εδώ και 3-4 χρόνια. Και ο οποίος επίκειται να κάνει και εκεί μειώσεις, αν όχι απολύσεις. Θέλω να με αμφισβητήσετε, γιατί ήρθα εδώ και προσπαθώ να βρω μια λύση και κανείς δεν μου δίνει μια λύση. Και αυτό που με ρωτούν οι φίλοι ήταν όλοι και μου λένε, γιατί? Γιατί σε εμάς, στην δική μας την ηλικία, στον 30, που είναι η πιο δημιουργική ηλικία, γιατί να πρέπει να είμαστε εμείς άνεργοι και όχι για να είμαστε άνεργοι, να μην βρίσκουμε δουλειά? Και η δική μας ηλικία, συγχωρείτε, η δική μου γενιά μάλλον, που δεν θέλω να λέω ότι είναι η γενιά των 700, δεν με θεωρώ ότι είμαι των 700. Παλιά ήταν. Θεωρώ ότι είμαι πολύ πιο πάνω. Άλλο που δεν εκτιμούν και δεν μου δίνουν τα χρήματα που πρέπει. Να απαντήσω. Έχει. Να απαντήσω αυτό που λέει. Παρακαλώ. Το βιογραφικό της. Ακούστε, είδατε, έχει δίκιο. Έτσι, η ευθύνη δική μας είναι να βγούμε από το μνημόνιο. Το έχω πει, είμαι σε αυτή τη δουλειά που κάνω για να βγει η χώρα από το μνημόνιο, γιατί αυτό δεν το αντέχω. Όμως, θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις. Για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα τα πτυχία αυτά δεν εκτιμόνταν και πάρα πολλοί άνθρωποι έκρυβαν τα πτυχία τους για να πάνε να προσληφθούν. Επειδή εγώ πιστεύω. Το έχω κάνει εγώ αυτό. Το έχω κάνει. Λοιπόν, έχω βάλει βιογραφικό με λιγότερα πράγματα. Και μου είπε ο εργοδότης, βγάλε. Καλά, είναι ένα πολιτικό. Να το τελειώσω. Ήξερα, κύριε Παπαδάκη. Ήξερα, κύριε Παπαδάκη. Ήξερα και γονεί μου, κύριε Παπαδάκη, και δεν χρησιμοποίησα ποτέ. Για να μάθω να είμαι περήφανη. Στη βάση του κακού μα. Ένα λεπτό. Έχει πολύ σημασία η απάντησή της. Στη βάση του κακού μα βρίσκεται το πελατειακό κράτο. Βγάλε ένα γυμνάσιο και θα σε χώσω στο Δήμο. Βγάλε ένα γυμνάσιο και θα σε πάρω. Ένα λεπτό. Για όλοι το υπηρετήσαμε. Όλοι. Με ποσόστοση. Α, έτσι παρατηρείτε. Με ποσόστοση. Μην αρχίσουμε τώρα γιατί δεν θέλω. Λοιπόν, έκρυβαν τα πτυχία τους οι άνθρωποι και έτσι απαξιώθηκαν τα πτυχία τους. Άμα θέλω να κάνουμε διάλογο δηλαδή. Μια ένα λεπτό. Απαντάω στην κοπέλα. Έτσι λοιπόν έρχεται και της λέει, έλα μωρέ, έχεις πολλά προσόντα, κρύψε μερικά για να μπορέσω να σε βολέψω. Γιατί πώς θα βολέψω και τον άλλον που έχει λιγότερα από σένα. Και τώρα στο δεύτερο μνημόνιο, το οποίο επειδή το έχω διαβάσει ολόκληρο, ξέρετε τι λέει? Επιβάλλεται η πρόσληψη ΠΕ και ΤΑΦΕ. Προσέξτε, γιατί είναι και τεχνική εδώ και μιλούσα πριν. Παντού επιβάλλεται η πρόσληψη, λέει. Μήπως μπορείτε να της πείτε μια δουλειά να πάει. Ακούστε. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ακούστε. Γιατί υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Μα έχει δίκιο, παιδί μου. Μα έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτή η στρέβλωση σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, οι ίδιοι που δημιούργησαν το πελατειακό κράτος τώρα βάλανε μια λόγια, συγγνώμη και συνεχίζουν. Εγώ παρακολούθησα τη κυρία. Την απόγνωση και τον τρόπο του. Απόγνωση δεν ήταν, δεν ήταν. Όχι, ψύχρεμη φωνή. Είμαι πολύ τυχερή, δουλεύω στο σύζυγός μου ακόμα. Ψύχρεμη φωνή είπα. Λοιπόν, αποτύπωσε το προσωπικό της, την προσωπική της αλήθεια, που είναι, όπως λέει και ο ποιητής, αλήθεια ολονών. Θέλω να πω ότι όμως αυτό θέλει απαντήσεις. Δεν τις δίνει ο δημοσιογράφος, τις δίνουν οι πολιτικοί. Θα πρέπει λοιπόν η Σοφία
δευτερευόντως, αλλά επίσης και ο Θόδωρος Μαργαρίτης να απαντήσουν θέματα, εάν με τη στήριξη αυτής της κυβέρνησης, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέω για παράδειγμα για τον τομέα της εργασίας, συνδυάζει την ανεργία στο 10 για να πάρεις αύξηση, μπορεί να βρει στα επόμενα χρόνια. Το 30. Δηλαδή να την έχω την ανεργία στο 30% και να είμαι ευχαριστημένη. Σοφία, το 2030. Όχι. Θα είναι 60 χρόνια. Διαφωνώ πλήρως με όποιον λέει για το 30. Διαφωνώ. Μα το λέει το μνημόνιο, το λέει. Όχι, όχι. Το μνημόνιο λέει να το κατεβάσετε. Δεν λέει πότε. Ένα λεπτό. Και τελειώνει. Δεν μου απαντάνε όμως κανείς. Και τελειώνει. Εγώ κυρία μου είπα. Απάντησα. Η δουλειά μου είναι να λύσω το θέμα. Σοφία, να τελειώσω. Συγγνώμη. Επειδή εσείς εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Όχι, όχι. Εντάξει. Το ψηφίζετε το κυβέρνο. Επειδή πριν από λίγο μήνε. Γιατί εγώ ακούστε. Γιατί δεν θέλω να πάμε σε άτακτη χρεοκοπία και να γίνει εδώ μήλος. Γι' αυτό όχι γιατί. Ωραία. Άρα δεν είμαστε ότι αυτή στιγμή. Δεν έχουμε χρεοκοπήσει αυτή τη στιγμή. Εγώ όμως έχω αποστολή. Έτσι. Έχω αποστολή δεν να αντιστρέψω την κατάσταση. Εάν δεν την αντιστρέψω, να μου το πεις. Εάν δεν δεις σημάδια βελτίωσης, θα έρθεις να μου το πεις. Τώρα είμαι στην αρχή μιας προσπάθειας. Ωραία. Σημάδια βελτίωσης θα δω όταν ψηφίστηκαν και τα τελευταία μέτρα να πάω σε άτακτη χρεοκοπία. Όλοι σας, τους εργοδότες. Συγγνώμη, εσείς πότε θα δικαιώνετε τους εργοδότες να αποφασίζουν το δικό μου μισθό και να με κρίνουν για 8ωρο και αν 8ωρο. Γιατί έχει τύχει να πάω και στη συνέντευξη που μου λέγαν 10 και 12 ώρες. Και αν δεν είμαι και ευχαριστημένη, υπάρχουν και άλλο πορτοκαλιές. Συγγνώμη δηλαδή και τους δίνετε το δικαίωμα να μας δίνουν 380 και 400 ευρώ. Παιδιά, μισό λεπτό. 360 ευρώ. Παιδιά, το πρόβλημα είναι ότι. Γιατί δεν κάνω οικιακά. Μα το πρόβλημα δεν είναι αυτό αν τους δίνουμε το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι αν υπάρχουν εργοδότες σε λίγο στη χώρα. Κλείνουν όλοι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι έτσι απλό. Είναι ένα πάτημα για μένα αυτό. Yeah. Πιστεύω ότι υπάρχουν εργοδότες. Υπάρχουν κάποιοι. Μια χώρα αποβιομηχανισμένη δεν έχει εργοδότες. Όλοι έχουν πληγεί. Δεν είναι. Αλλά δεν είναι για μας πάνω για 300 ευρώ. Σκόρδα από την Κίνα φέρνουμε. Ακριβώς επειδή ακολουθήσατε ένα δρόμο ανάπτυξης του παράδεισου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέγατε. Σκόρδα λοιπόν, από την Κίνα. Εκεί οδήγησε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να πιάσουμε το εξής. Σήμερα κατεδάφιση μισθών, συντάξεων, δικαιωμάτων δεν έχει μόνο η Ελλάδα του πελατειακού κράτους, της υπερχρέωσης κλπ. Και του μνημονίου. Σήμερα κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων, μισθών, συντάξεων θα δούμε και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιρλανδία και στη Βρετανία. Όχι για αυτό το λόγο. Μήπως, γιατί έχουμε μήπως, χώρες... Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Μήπως ιδεολογικοποιείτε. Δεν ιδεολογικοποιώ. Ξέρετε, λέω ότι υπάρχει ναι, η ρίζα του κακού και η ρίζα του κακού. Το βάζετε ευρύτερα και σε μια ιδεολογική βάση. Δεν είναι ιδεολογική, είναι πολύ πρακτικό. Για να στηρίζετε την δική σας άποψη. Και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, έχουμε μία γραμμή. Θυσιάζεται ο εργατικός μισθός, η σύνταξη κλπ. Για να είναι πιο ανταγωνιστικά. Είναι περιγραφή. Είναι περιγραφή. Δεν να σας πω, υπάρχει και λύση όμως. Αν δεν ξεριζώσεις λοιπόν την εξουσία των μονοπωλίων. Τι την καλούν με τη Λιάννα να κάνει δηλαδή. Ναι, την καλούν αγωνιστή για έναν δρόμο ανάπτυξης που θα κοινωνικοποιεί τα μονοπωλία, θα αποδεσμεύσει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στη μονομερή διαγραφή του χρέους. 60 έφτασε. Και λέω, όχι δεν έφτασε 60. Έφτασε 60-65. Ο συσχετισμός, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι επιχείρημα. Ο συσχετισμός είναι στα χέρια του λαού να αλλάξει αύριο το πρωί. Κύριε Παπαδόπουλε, του μεγάλου κεφαλαίου και των λαϊκών οικογενειών. Πρέπει να πάμε σε άλλο δρόμο ανάπτυξης. Θέλω να κάνω ακόμα μια ερώτηση που την έχω από χθες, προσπαθώ να την συγκεντρώσω στο μυαλό μου περισσότερο. Έστω ότι συμφωνώ εγώ με όλα τα μέτρα και έστω ότι τα δέχομαι όλα αυτά τα μέτρα, ποιος μου εγγυάται εμένα ότι όταν θα έρθει η ανάπτυξη θα επανέλθει ο μισθός μου, η σύνταξη, και θα έχω ό,τι έχω χάσει. Η δέσμευση είναι προφορική. Όταν θα έρθει η ανάπτυξη είναι. Είναι ουτοπικό βέβαια. Έτσι αυτό. Πού είναι γραμμένο. Όταν θα έρθει η ανάπτυξη, στεγγέται. Πάντω η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με ύφεση. 5 χρόνια είναι σε ύφεση. Ναι, αλλά η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει πάντα θύμα του εργαζόμενου. Κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουμε και τον άνθρωπο που είναι από το σπίτι και βρίζει. Και φωνάζει. Μου έχει τύχει να βρίζει. Μπορεί να πει τη γνώμη του. Θέλω να πει τη γνώμη του. Μπορεί και να βρίζει, Γιώργο, γιατί δεν με βρίζει. Τώρα, αν αρέσει, αν δεν αρέσει αυτή η γνώμη, ή αν τη βάφουμε λίγο μπλε, πολύ μπλε, ροζ ή πολύ ροζ, ή κόκκινη ή πράσινη, νομίζω ότι είναι λάθος. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι κάτι έχουν ψηφίσει ή δεν έχουν ψηφίσει. Έχεις λοιπόν ένα λεπτό να τους κάνεις ένα ακόμα ερώτημα και να μας πεις αν μετάνιωσες που ήρθες. Όχι, δεν μετάνιωσα. Αυτό που θέλω ακόμα να σας ρωτήσω
Είναι αν αισθάνεται κάποιες ενοχές όταν κοιμάστε, όταν πέφτετε το βράδυ να κοιμηθείτε, αν σκέφτεστε όλα αυτά που γίνονται, αν σκέφτεστε τον δίπλα σας, αν όταν περπατάρε στο δρόμο και βλέπετε τους ανθρώπους που σας κοιτούν με μίσος οι περισσότεροι, γιατί με μίσος σας κοιτούν, δυστυχώς, αν αισθάνεστε καλά, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για μένα. Θεωρώ ότι είναι από κάποιον, έρχονται οι γραμμές από αλλού και οι πολιτικές γραμμές εννοώ. Θέλω μόνο να μου πείτε αυτό, αν αισθάνεστε καλά, που εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω οικογένεια, προφανώς, που οι δίπλα έχουν ένα παιδάκι και που και εκείνοι είναι άνεργοι και θα πρέπει να πάνε στο σχολείο και να πούνε ότι είναι άνεργοι και να ζητήσουν να τους δίνει γάλα το κηλικείο, γιατί γνωρίζετε ότι συμβαίνει και αυτό, που η γιαγιά και ο παππούς που παίρνουν μια σύνταξη μηδαμινή δεν θα μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, γιατί όπως γνωρίζετε αυξήθηκαν και οι τιμές και βάλαμε και ένα ωραίο, μια ωραίτητη είσοδο στα νοσοκομεία, που εγώ δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Και θέλω να μου πείτε, αν αισθάνεστε καλά, που όλο και περισσότερες υποχρεώσεις μας δίνετε, μας βάζετε ένα βραχνά, μια θλίψη, μια κατάθλιψη, και που δεν μας αφήνετε να είμαστε αισιόδοξοι, δεν μας αφήνετε να χαμογελάμε, δεν μας αφήνετε να κάνουμε τίποτα. Και δεν με αμφισβητήσατε, κανένας δεν με αμφισβήτησε για αυτό που είπα πριν. Αμφισβητήστε με. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που σαν τον φίλο μας τον κύριο Καΐδα σκέφτεται και σαν τη φίλη μας τη Λιάνα σκέφτεται. Λίγο διαφορετικά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο προς τα δεξιά, λίγο προς τα αριστερά, δεν έχει σημασία. Έτσι. Σημασία έχει ότι υπάρχει αυτή η αγανάκτηση. Την οποία ομολογούμε όλοι μας. Και είναι ένα κοτάμι το οποίο δυστυχώς κοκλάζει. Έτσι. Πρέπει να το συγκρατήσουμε και εμείς οι άνθρωποι των μέσων, αλλά όχι όμως φημώνοντας αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι τη συλλογική ευθύνη. Ο καθένας μας έχει ατομική ευθύνη. Το πολιτικό σύστημα έχει ως σύστημα ευθύνες, αλλά αν πάμε να λέμε το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα, δεν θα αναλάβει κανείς ατομική ευθύνη. Πέρα από την αν κλέψω τον υπολογιστή του Αντένα, δεν πάω να είμαι εδώ και να κάνω εκπομπή. Μισό λεπτό. Ατομική ευθύνη δεν έχει καταλογιστεί. Άμα κλέψω, έκλεψα. Είμαι κλέφτης. Ατομική ευθύνη δεν έχει καταλογιστεί, κατά τη γνώμη μου, ούτε με την ψήφο. Από εδώ και πέρα, επειδή όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, η ευθύνη της πολιτικής, αυτή είναι η ευθύνη της πολιτικής, είναι να βρει λύσεις αυτά, να κερδίσει χρήματα για τη χώρα. Γιατί κοιτάξτε, εδώ λέμε διάφορα πράγματα, αλλά κανείς δεν λέει πού θα βρούμε, ας πούμε, τα λεφτά. Γιατί αν είναι να έρθουμε να αποφασίσουμε αν θα πεινάμε με Νέα Δημοκρατία ή με ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το ξέρουμε. Όχι, όχι. Και αν κοιμάμαι ή όχι τη νύχτα, το ξέρω. Μέσω αυτών των μέτρων θα. Όχι. Τα μέτρα, ακούστε, τα μέτρα λαμβάνονται ακριβώς επειδή έγινε βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν προλαβαίνω να σας το πω. Γιατί δυσφημίστηκε η χώρα και γιατί διωγγώθηκε το έλλειμμά της. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία που μας οδήγησε υποχρεωτικά. Υπήρξε δηλαδή ένα είδος, τώρα τι να σας πω. Δεν θέλω να το πω συνωμοσία. Ήταν αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, προεκλογικά δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω. Σας λέω όμως ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες θα έρθουν σε πέρας. Εάν δεν έρθουν σε πέρας και αποτύχουμε, τότε εντάξει. Συμφωνώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά να σκέφτεστε συνέχεια ότι εμείς είμαστε τα παιδιά σας. Και σε εμάς θα αφήσετε αυτή τη χώρα και εμείς τα δικά μας παιδιά. Και ότι ελπίζω και εύχομαι να μην βρεθείτε ποτέ ούτε άνεργοι, ούτε με έναν εργοδότη απέναντι θα σας λέει 400 ευρώ, ούτε που θα σας λέει δούλεψε μαύρα και δεν θα έχεις ασφάλιση. Ελπίζω να μην βρεθείτε σε αυτή τη θέση και να χρειάζεστε από τα παιδιά σας λεφτά να ζήσετε. Όσο μελοδραματικό και να το κάνω να ακούγεται, δυστυχώς έτσι είναι. Πάντα και ακόμα χειρότερα. Αυτά τα ζούμε μες στην οικογένειά μας που λες. Ξέρεις, κυρία Βούλτευση, είναι. Ξέρεις ότι τους ηλικιωμένους μας εμείς τους έχουμε. Και εμείς. Δηλαδή εδώ ζούμε. Οι ηλικιωμένοι έχουν τους νέους. Έχουν αλλάξει. Όχι, γιατί τώρα τους κόψαν τις συντάξεις. Όχι, τους κόψαν τις συντάξεις. Και θέλουν συμπλήρωμα. Τα κρύβει. Και σου λέει ότι παίρνω 400 ευρώ και θέλω να με πείσετε και να με κοιτάξετε στα μάτια ότι η ζωή μου μπορεί να αλλάξει σύντομα. Γιατί έβαλες μια διάσταση που αυτός πραγματικά εμένα με κάλυψε. Έχω την εντύπωση ότι αν σου λέγανε Γιάννα και στην κάθε Γιάννα για 2 χρόνια θα παίρνεις αυτά τα χρήματα και μετά, αλλά ναι. Είναι όπως κάνεις στο σπίτι ναι. Ο πατέρας. Έτυχε, έτυχε σε συνέντευξη αυτό. Ναι. Μου είπαν θα πάρεις 500 ευρώ για 2 μήνες και μετά θα κάνουμε και μια μικρή αυξησούλα. Λέω βρε παιδιά,
Μικρή, τι εννοείται. Θα το δούμε τώρα. Το πολύ πολύ να δουλέψει με μπόνους. Όχι, λέω για την πατρίδα. Όχι, άλλο λέει. Ότι για το καλό της πατρίδας. Για το καλό της πατρίδας. Αν ήξερες ότι θα τελειώσουν όλα σε δύο χρόνια, θα το έκανες. Αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Αν μπορούσα να ζήσω, μπορεί να το κάνω. Αν μπορούσα όμως.